συγχωρία όσον αφορά τα αναπτυξιακά προγραμματικά της Κυκλάδων. Ο Πας Νάξου, προγραμματής Κυκλάδων για τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Βρισκόμαστε εδώ στην αίθουσα τύπου του γηπέδου της Ερμόπολης, της Κυκλάδων, για τη συνέντευξη τύπου, την καθιερωμένη πλέον, με κάποιους ελληνικούς. Να ξεκινήσουμε από τους νικητές της διοργάνωσης, τον Πας Νάξου και τον κύριο Μαράκη, τον προπονητή της ομάδας, για μια τοποθέτηση σχετικά με τον. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι το. Πιστεύω ότι κρίθηκε στα γρήγορα γκολ, γιατί σε αυτές τις ηλικίες εκείνο που μετράει είναι η ψυχολογία. Είχαμε την τύχη να βάλουμε εμείς πιο γρήγορα τα γκολ και πιστεύω ότι εκεί κρίθηκε το παιχνίδι. Γιατί πιστεύω ότι ο αντίπαλος δεν είναι μια αξιόλογη ομάδα και δεν είναι για το 6-1 που είναι το παιχνίδι. Απλά μπήκαν τα γκολ γρήγορα και σε αυτές τις ηλικίες μετράει πολύ η ψυχολογία. Ωραία. Ο κύριος Λαβατήλας, που παίρνει το μάτι να του πληρώσει όσον αφορά τη δηλώση του ως προπονητής της ΚΑΠΑ 14. Εντάξει, και εμένα σαν προπονητής την πρώτη μου χρονιά. Ήταν μια πολύ ωραία χρονιά, με πολλά νικηφόρα αποτελέσματα. Γίναμε μια οικογένεια με τα παιδιά. Τώρα, όσον αφορά για το τελικό, σίγουρα έπαιξε ρόλο ότι βάλαμε πρώτη τα γκολ και νωρίς. Σίγουρα παίζει ρόλο στην ψυχολογία, αλλά νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ πιο δεμένο σύνολο. Έχουν πολύ ποιοτικούς παίκτες και είναι δίκαια οι προπονητές. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Όλοι οι κόποι της χρονιάς μας ανταμείψανε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον αντίπαλο. Εντάξει, πιστεύω ήταν δίκαια η νίκη. Ωραία. Και ο Κάτρης. Αυτό. Ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε. Νομίζω κι εγώ πως το αποτέλεσμα κρίθηκε στα γρήγορα γκολ που μπήκαν, στα πρώτα λεπτά. Από εκεί και πέρα, μόλις μπήκαμε στα αποδυτήρια, ήταν λίγο πεσμένη η ψυχολογία. Μιλήσαμε με τους προπονητές μας και στο δεύτερο βγήκαμε και κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Εγώ με την ευκαιρία της λήξης του πρώτου τουρνουά φέτος, της κατηγορίας ΚΑΠΑ 14 Μόλτεν, που είναι ο χρυσός χορηγός, να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος. Το επίπεδο δείχνει να ανεβαίνει σιγά σιγά. Βέβαια, δεν είναι τυχαίο που τα περισσότερα παιδιά από τις τέσσερις ομάδες είναι στην ουσία οι ποδοσφαιριστές που στελεχώνουν και τη μειχτή ομάδα. Το επίπεδο ανεβαίνει πιστεύω σιγά σιγά. Να ευχηθώ καλή πορεία στα παιδιά, στη σταδιοδρομία τους και κυρίως στις σπουδές τους. Πολλές επιτυχίες ακόμα στο φίλο τον Πέτρο τον Μαράκη και καλή σταδιοδρομία και στο, να το πούμε και αυτό δημόσια, στο καινούριο προπονητή θα έλεγα, με και είχε την τύχη να παρακολουθήσει τη σχολή της Νάκου, στο Παναγιώτη του Ραμπαβίλα. Να ευχαριστήσω για εσάς άλλη μια φορά για ό,τι κάνετε, για την προβολή που δίνετε σε αυτό το ομορφότερο άθλημα, στο δυσκολότερο νομό της Ελλάδος, αν όχι της Ευρώπης και του κόσμου, όπως με συμπληρώνει ο κύριος Πέτρος. Και θα θέλαμε να είναι κοντά μας τα υγιή στοιχεία του αθλητισμού και ειδικά του ποδοσφαίρου, να είναι κοντά στα παιδιά αυτά, στους προπονητές, να τους αφήνει τους προπονητές να κάνουν τη δουλειά τους. Οι γονείς, οι παράγοντες να είναι κοντά, αλλά μέχρι ένα σημείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια σε όλους. Ο λόγος που έχει αυτή τη επιτυχή η ομάδα είναι ότι ο σύλλογος διοικείται από ένα πολύ καλό συμβούλιο. Το οποίο αποτελείται από γονείς των παιδιών, με τους οποίους υπάρχει μια συνεννόηση άψογη. Και το αποτέλεσμα φαίνεται στη. Εγώ δεν στέκομαι τόσο στα αποτελέσματα και στα Final Four και τα λοιπά, όσο στη διάρκεια που υπάρχει σε αυτή την ομάδα. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι, αυτά τα ίδια πρόσωπα είναι και τα τελευταία χρόνια που η ομάδα έχει αυτή την πορεία. Γιατί η ομάδα υπάρχει από το 2006, πάλι είχε συμμετοχές σε Final Four και τα λοιπά, αλλά δεν είχε αυτή την επιτυχία. Ναι. Αυτό είναι το. Η απάντηση σε αυτό που με ρωτάτε για τα Final Four. Όσον αφορά τον κύριο Ραμπαβίλα, μελλοντικά σχέδια, γιατί και επίσης και ο Άγιαξ είναι μια ομάδα από τις μεγάλες δραστηριότητες και κλάδες όσον αφορά τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα. Εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε το ίδιο πλάνο όπω τη φιλοσοφία που έχει η ομάδα του Άγιαξ και του κύριου Ρούσο. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώνουμε τους παίχτες, να τους δίνουμε τα κατάλληλα ιδανικά. Και τώρα, αν έρθει η νίκη ή δεν έρθει, είναι δευτερεύον ζωή μα αυτέ τι ηλικίε. Εμείς θέλουμε να το ευχαριστούμε. Αλλά πιστεύω ότι αν γίνεται καλή δουλειά θα έρθουν τα αποτελέσματα. Αλλά ξαναλαμβάνω ότι τα αποτελέσματα είναι στη δεύτερη μέρα.
Ωραία, όσον αφορά και τον Κάντρι και τον Ψερά. Είστε δύο ποδοσφαιριστές που οι συνεπτήρες της συμπέρασης, πώς σας άρεσε να βρεθήκατε αντίπαλοι? Εντάξει, ήταν ένα ωραίο συνέστημα το να παίζουμε αντίπαλοι. Βέβαια, μπορούσαμε να ξέρουμε και κάποια παραπάνω πράγματα, διότι τους έχουμε γνωρίσει καλύτερα μέσα από τη μεικτή. Και αυτό. Πριν το παιχνίδι, μιλήσατε? Ναι, ναι, μιλήσαμε. Είπαμε κάποιες κουβέντες, τα τυπικά. Τώρα θα πούμε περισσότερα. Ωραία. Με τα παιδιά της μεικτής έχουμε αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις. Μιλάμε καθημερινά. Έχουμε ένα οικογενειακό κλίμα. Κλείνουμε την υποδότηση του Πρόεδρου. Γενικότερα, γιατί πρόεδρο ακολουθούν και άλλα Final. Για μας αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτές οι καλές σχέσεις που είπαν και τα παιδιά, οι οποίες θα μείνουν χαραγμένες για πάντα στη ζωή τους, θα έχουν να θυμούνται αυτές τις μέρες, αυτή τη γιορτή, αυτό τον αγώνα. Καλή συνέχεια, καλό Πάσχα και ενωμένοι και αγαπημένοι πάντα, έτσι, αντίπαλοι μόνο στον αγωνιστικό χώρο. Ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για την διοργάνωση. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς.